Δεν το πιστεύω, ρε. Πάμε το ξυπνήσω και να φτιάξει τα γίνη. Γιατί τα πήρες όλα να σου πάσα και για αύριο, 2-3. Δεν κράτησα. Και πήγες και έκανες δηλαδή 7-8 τσιγάρα που είχε μέσα. Όχι, καλά, ρε. Πήγε τον ξύπνησα μέσα, Στο Γιώργο. Το Γιώργο, ναι. Ξύπνα, ρε, τα τσιγάρα. Και εγώ ξέρεις πως είναι τα ξυπνάει, έτσι, κοίτα, κοίτα μα. Έλεγα, παιδιά, καλημέρα, ναι, εδώ εγώ είμαι. Νίγη, το ένα μάτι το είχαμε, λέει, αν το είχε καίγει, έτσι, είναι το ξανά, τι έγινε. Να πάω να κάνω αντάβηκες κάτω, στο Χανιά. Κάτσε, γιατί τώρα τα έχω πάρει πάρει την Παναγία, Αυτά δεν μπορώ, αυτά. Σου λένε καλημέρα και από πίσω... Ξεφούσκωσε λίγο. Γιατί και εγώ όταν ζητούσα τσιγάρα, μου λέγαν, εγώ δεν έχω άλλο. Απ' τη στιγμή, Νικολέτα, που επομείναμε, δεν έχει δικά σου δικά μου. Είμαστε όλοι καπνιστές. Μόνο αφουνιάζεις κατές. Πρωί-πρωί. Θα τη σκοτώσει από φυλακή. Ποιον θα σκοτώσεις, εμένα. Εμένα θα σκοτώσεις. Το καλύτερο άνθρωπο, πες τα. Μη γελά, μην με κοιτάς, αυτός τα λέει. Εγώ δεν λέω τίποτα. Να σου πω. Όποιος θέλει να με κοροϊδέψει μπροστά μου, κατάλαβες. Για να δεν είσαι πέρα. Ποιος σε κοροϊδέψε, μωρέ. Και αυτά δεν τα γουστάρω. Ποιο μα σε κοροϊδέψε, ποιος σε κοροϊδέψε, ρε γκρινιά. Δεν μου ξαναμιλήσεις. Μα είσαι ντύπη γήθεια, μωρέα. Εγώ τα λέω φωναχτά και από μπρος στα 5 μέτρα. Μην μου το ξαναπείς να την έλεξω το πράγμα. Έτσι δεν ήθελε, θα χαλαστούμε πάρα πολύ. Εγώ όταν μια φορά. Δεν θέλω να πω ονόματα. Εγώ όταν μια φορά ζητούσα τσιγάρο και αυτό, μου λένε α, εμείς δεν έχουμε και αυτά. Γιατί δεν τα έβαζαν και εκείνοι πάνω στο μπάκο που σε έβαλα εγώ δύο πακέτα χθες. Άσε μου ζήτησε τσιγάρο και δεν σου δοκα, τσίχα. Άσε ρε. Μου ζήτησε τσιγάρο και είχα και δεν σου δοκα. Και φωνιάζε, του κάπησε που πήγαμε για ύπνο, μετά έρθει και εσύ. Ποιο άλλο έδινε και τα κάπησε. Ναι, μρε, είχαμε ένα τσιγάρο, δεν ήφυγε και πήγα και φάγα δύο με. Είχαμε ένα τσιγάρο. Μη φωνάζεις. Είχε δυο τσιγάρο. Ήθιο κατασκεύασμα. Είσαι σοβαρή. Θα σε πνίξω, το καταλαβαίνεις. Θα σε δέσω ούτε με τα μαλλιά και θα σε πνίξω. Πάμε στο... Έτσι είναι γυναίκα, ρε παιδί μου. Θα σε μπλέξει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι, θα τη κάτσει ένα κατασκευαλιά γερή και θα σε μπλέξει. Γιατί με λες ηλίθιο κατασκεύασμα. Γιατί είσαι, ρε. Γιατί είσαι, γιατί ξενίζεις εμένα και λες μια κουβέντα και μετά λες. Σου μίλησε και ανοίξει. Λοιπόν, Αλέξη, αυτά τα έτσι. Το κεφάλι μας, να τα κάνει αλλού. Όχι σε μένα, εντάξει, αυτά τα έτσι. Άσε τώρα, παιδί μου, τώρα άνοιξαν τα μάτια μας όλοι. Τα μαρτία δεν είναι, αφού δεν έχετε τσιγάρο, το σέρβο, τι τσακώνε μου. Εγώ πρέπει με το καλύτερο κορίτσι, μπρε, το έχει καταλάβει αυτό. Χρυσά! Σε παίρνει ο άλλο, σου στολίζει το ρεγκάλ, δεν χρειάζεται να ξανακάνει πράγμα. Δεν καταλαβαίνει ότι άμα βγάλει το ρίχο μου και τη κάτσω μια γκουτουλιά, θα πέσει σαν το κοτοπουλάκι και θα πάθει διάση στην τριτσία. Και θα γεννεί το κουτελάκι στο ολοκότσιο. Δεν μπορεί να το νιώσει το πετσίτσι. Να τι δεν σου κάτσει κουτουλιά για να δει. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Έτσι, Γιάννη. Καλημέρα.